Εκεί θα πάμε. Στέλλα Μαθιουδάκη, συνάδελφος. Δίπλα της έχει το δήμαρχο, τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον Σοκράτη. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ο δήμαρχος. Η Στέλλα θα μας κάνει τον πρόλογο, θα μας βάλει στο κλίμα του ρεπορτάζ. Δεν έχετε παράπονο πάντως και στο δήμαρχο αναφέρομαι. Σας... Καλησπέρα. Περί τα μέσα του Μάρτη και έχετε χιόνια εκεί στο κέντρο, στην καρδιά των Ανογείων. Και βρισκόμαστε, εμείς οι κύριοι, στην πλατεία Μεϊντάνη, κάτι το οποίο δεν θα έλεγα είναι πρωτόγνωρο, είναι συνηθισμένο. Συνηθισμένο τα βουνά στα χιόνια, Δήμαρχε, εδώ στην περιοχή σας. Μάρτι μήνα όμως. Και Μάρτι μας έχει τύχει και Απρίλη μας έχει τύχει, αλλά σε τέτοια συχνότητα κατά τη διάρκεια του έτους είναι από τις λίγες φορές. Νομίζω κάπου είδα νωρίτερα ότι πριν 30 χρόνια πρέπει να χιόνει σε Μάρτι μήνα στα Νόγια. Έχω πετύχει και μετά. Το ζητούμενο είναι ότι φέτο τόσο χαμηλές θερμοκρασίες, τόσο μεγάλο διάστημα και τόσες επαναλαμβανόμενες χιονοπτώσεις, όντως είχαμε 30 χρόνια να δούμε. Το παρήγορο πάντως είναι ότι ο Φίλιππος δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα. Χιονίζει μεν, συνεχώς αυτή την ώρα που μιλάμε δεν χιονίζει, χιόνιζε λίγο νωρίτερα, αλλά δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έτσι. Έτσι είναι. Μέχρι στιγμής η πτώση του χιονιού ήταν με ομαλό τρόπο ώστε να μπορούμε και εμείς να το αντιμετωπίσουμε, οι χειριστές με τα μηχανήματα. Ευτυχώς δεν έχουμε κάποια διακοπή στο ηλεκτρικό ρεύμα, σημαντικό για αυτές τις θερμοκρασίες τις οποίες βιώνουμε εδώ. Άρα και αύριο, έχοντας το καιρό σύμμαχο, θα έχουμε και την πρόσβασή μας στους κτηνοτρόφους. Θεωρώ ότι θα είναι μια διαχειρίσιμη χιονιά, αν και είμαστε στην αρχή της. Να μην πούμε μεγάλη κουβέντα. Πάντως δεν έχουμε κάποια στοιχεία, κάποιες ενδείξεις ότι οι κτηνοτρόφοι που είναι στα μυτά τα αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Δεν μας έχουν ενοχλήσει για κάτι. Είναι και αυτοί προετοιμασμένοι στα πόστα τους, με την απαραίτητη τροφή εφοδιασμένη. Είμαστε σε επικοινωνία, δεν έχουμε κάποια όκληση για κάτι το περίεργο. Και αξίζει, Νίκο, να πούμε ότι όσο εσείς βλέπετε, παρακολουθείτε εικόνες από την πλατεία Μεϊντάνη εδώ στα Νόγια, ότι καλό θα είναι ο κόσμος να μην κάνει άσκοπες μετακινήσεις. Αυτό το λέμε πάντα. Αν όμως κάποιος έρθει μέχρι εδώ ή φτάσει στον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη, καλό θα είναι να έχει μαζί του αντιολισθητικές αλυσίδες. Είτε μιλάμε για 4x4 όχημα, είτε για ΙΧ. Ειδικότερα το συζητούσα νωρίτερα και με τον κύριο Κεφαλογιάννη, από το Βενή, από το Ρέθινο δηλαδή, ερχόμενοι στα Νόγια, από το Βενή και πάνω η κατάσταση είναι πιο δύσκολη. Όπως επίσης και από το Ηράκλειο, από τις γωνιές και πάνω, έτσι. Γενικώς το χιόνι έχει πέσει συγκεκριμένα. Δεν είναι όπως σε άλλες χιονιές όπου έχει εξαπλωθεί, παραδείγματος χάρη, στα 500 μέτρα και πάνω. Έχει επικεντρωθεί εδώ στην περιοχή του Δήμου Ανογείων το χιόνι αυτή τη φορά. Όπως σωστά είπατε, αλυσίδες και μια παράκληση, επειδή ο κόσμος έρχεται τη Σαββατοκύριακο, θα ανέβει απάνω, να κυκλοφορεί στα αποχιονισμένα σημεία του δρόμου και όχι στα εκτός δρόμου σημεία όπου δημιουργούνται και τα προβλήματα, τα κολλήματα και ό,τι άλλο ακολουθεί. Οφείλω πάντως να πω ότι αυτό που διαπιστώσαμε και εμείς ανεβαίνοντας είναι ότι τα μηχανήματα του Δήμου, του δικού σας, γιατί του Μιλοποτάμου δεν έχουμε χιόνι, ήταν επιποδός, καθάριζαν ανατακτά χρονικά διαστήματα το δρόμο. Είναι επιποδός από τις 6 ώρα το πρωί. Και επειδή και το βράδυ θα χρειαστούν πολλές ώρες να είναι στο τιμόνι και, και με τον φόβο του παγετού, άρα θα πρέπει να ρίξουν αλάτι και τα σχετικά, κάνουμε μια διαχείριση δυνάμεων, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι, αντοχές έχουν, ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε και σε πιθανή χιονόπτωση μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τα σχολεία, η απόφασή σας. Τα σχολεία ήταν κλειστά σήμερα, θα είναι και αύριο κλειστά, και λόγω ψύχους, αλλά κυρίως και λόγω χιονιού. Δεν μπορούν να μετακινηθούν παιδιά και εκπαιδευτικοί με ασφάλεια με αυτό το χιόνι. Και εδώ να πούμε, Νίκο, στους τηλεθεατές επίσης, ότι πέρα από το Δήμο Ανογείων και στο Δήμο Μιλοποτάμου, αλλά και στο Δήμο Αμαρίου, παρότι δεν έχουμε τόσο σφοδρή χιονόπτωση, ειδικότερα στο Μιλοπόταμο, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Στο Αμάρι έχουμε χιονοπτώσεις εκεί από την Πατσό και πάνω, στο Μέρωνα, Γερακάρι, και εκεί τα μηχανήματα είναι επιποδός. Και είχαμε και το εξής παράδοξο, Δήμαρχε, το λέγαμε νωρίτερα, για ένα 20 λεπτό το πρωί, σε απόσταση 6 χιλιόμετρων από την πόλη του Ρεθύμνου στο Ατσιπόπουλο, χιόνισε. Πουθενά άλλου, τελικά μόνο Ατσιπόπουλο και Νόγια. Ωστόσο, να πούμε ότι έχει επιλέξει τη χρονιά να κάνει χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια. Τη χρονιά όπου τα καύσιμα έχουν ανέβει στο Θεό.
όπου οι ζωοτροφές έχουν αρχίσει την ανηφόρα. Μια δύσκολη περίοδο. Οι πολίτες των ορεινών περιοχών έχουν να βιώσουν μια δύσκολη χρονιά και οικονομικά. Και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα ληφθούν κατάλληλες πρόνοιες ώστε να ελαφρυνθεί αυτή η πίεση η οποία δέχονται. Βέβαια, βρισκόμενοι εδώ, Δήμαρχε, δεν μπορώ να μην ρωτήσω για το χιονοδρομικό κέντρο. Πραγματικά είναι κρίμα που δεν έχουμε ακόμα. Είχαμε ένα μαγικό διήμερο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ιδίως ο καιρός το Σάββατο αντάπεψε τους αθλητές με μια ηλιόλουστη μέρα. Ήταν καταπληκτικό το χαμόγελο των αθλητών κατεβαίνοντας από τον Ψιλορίτη, όπου έκαναν σκι βλέποντας το γαλάζιο του Αιγαίου, τρομερό. Και το βράδυ στο Γλέντι στην Τελίνα, όλοι χαρούμενοι με ένα τέτοιο κοπιαστικό άθλημα και είχαν δύναμη να γλεντήσουν. Το βιώσανε μέχρι την τελευταία του στιγμή. Μας δείχνει το δρόμο, δεν τίθεται θέμα. Και εμείς πρέπει να κάνουμε τα δικά μας βήματα σαν αυτοδιοίκηση, σαν Δήμος Αναγκαίων, σαν Δήμος Μελοποτάμου, Δήμος Μαλεβιζίου, Περιφέρεια. Ωστόσο όμως σημαντικός παράγοντας σε αυτή τη στροφή, σε αυτόν τον πυλώνα οικονομίας, θα πρέπει να είναι και η ιδιωτική πρωτοβουλία. Πάντως φαντάζομαι ότι ευρισκόμενοι και την προηγούμενη φορά που χιόνισε με την ελπίδα στα Νόγια, πολλοί ήταν οι επαγγελματίες εδώ της περιοχής σας που πραγματικά είπαν ότι θα είναι ευχής έργο να λειτουργήσει. Βουλιάζουν κυριολεκτικά τα Νόγια από κόσμο και το περασμένο Σαββατοκύριακο, παρότι ήταν της αποκριάς και βούλιαξε το Ρέθυμνο, βούλιαξαν και τα Νόγια για άλλο λόγο. Πρέπει να αναπτυχθούν οι δραστηριότητες χιονιού, και εδώ υπάρχει και η μοναδικότητα ότι οι δραστηριότητες μπορούν να επεκταθούν και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπου οι επισκέπτες πολλαπλασιάζονται κατά πολύ, διότι το τοπίο του Ψιλορίτη, το ιδαίο άντρο, η Ζόμηθο, το Σπήλος Φεντώνη, η κορφή του Ψιλορίτη είναι πολύ σημαντικά σημεία επίσκεψης για όλους τους ξένους επισκέπτες του νησιού μας. Στέλλα. Και πλέον γνωστά στα πέρατα του κόσμου. Εγώ και να σημειώσω και βέβαια. Και Νίκο, κλείνοντας, μόνο να σου πω ότι η θερμοκρασία έχει αγγίξει το 0. Το 0. Και εγώ να σημειώσω και να κλείσουμε ότι ο κύριος Κεφαλογιάννης σήμερα ντυμένος στα χρώματα της Κρήτης σήμερα. Δεν ήταν τυχαίο, το γνωρίζουμε. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Να είστε που δεν έχουμε τηλεόραση να σας δούμε αυτή. Στην επανάληψη το πρωί. Καλά, στην επανάληψη. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, και από τα Ωραία, Νόγια. Καλό βράδυ, λοιπόν. Να είστε καλά.